Ένα ακόμη έγγραφο με το οποίο επιχειρείται στην ουσία να μετακυλιστούν οι ευθύνες από τη μια υπηρεσία στην άλλη έλαβε ο Εξουαρεστικός Σύλλογος Νέων Παγασών από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και την Αντιπεριφερειάρχη Δωροθέα Κολυνδρίνη αναφορικά στο θέμα της απομάκρυνσης των βάθρων του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου από το δρόμο Βόλο Αλικών όπου έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί συνάνθρωποι μας. Από το 2009 που υποβάλαμε ως σαν σύλλογος για τα προβλήματα γύρω στα 400 υπομνήματα ήταν μέσα και όλα αυτά τα θέματα. Κάθε φορά. Σε κάθε ερετό περιφερειάρχη μας δίναν από ένα χαρτί τέτοιο και ο σκοπός του χαρτιού αυτού είναι να απαλλαγούν των ευθυνών τους. Το επίμαχο έγγραφο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμη αίτημα προς την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων για την απομάκρυνση των πεσών που στενεύουν επικίνδυνα το πλάτο του οδοστρώματος και έχουν αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή τι μας λέει, ότι ειδοποιήσανε τις υπηρεσίες, τις οποίες αυτές οι υπηρεσίες εδώ και 5 χρόνια τις έχουμε ενημερώσει και δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο, εάν τουλάχιστον εγώ στη θέση τους δεν μπορούσα να το λύσω, θα είχα αποτανθεί στους υψηλά ιστάμενος και κάνω έκκληση και στον κύριο Αγοραστό να επιληφθεί του θέματος, ούτως ώστε να δοθεί μία λύση, εάν οι κάτω από τον κύριο Αγοραστό δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Η υπομονή των εκπροσώπων του Εξουαρεστικού Συλλόγου Νέων Παγασών έχει εξαντληθεί και ξεκαθαρίζουν ότι αν οι υπηρεσίες της περιφέρειας δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε ένα πρόβλημα που απειλεί ανθρώπινες ζωές, τότε οι ίδιοι θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε εξοργιστεί όλος ο κόσμος εδώ πέρα, διότι περιμένουμε και παρακαλάμε κάθε μέρα την Παναγία να μην συμβεί πάλι κανένα ατύχημα. Διότι εάν συμβεί ατύχημα, το έχω τονίσει και άλλες φορές και δεν φοβάμαι και κανένα προσωπικά, ότι θα με αναγκάσουν αυτή τη φορά με τους κατοίκους να έρθουμε να ρίξουμε τους πεσούς. Και το λέω προς όλους αυτό. Και ας με τιμωρήσουν, τουλάχιστον θα σωθούν άτομα. Λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που βρίσκονται τα γνωστά δόντια, οι οδηγοί ρισκάρουν και πάλι διερχόμενοι από την επικίνδυνη γέφυρα στο Αλιγαρό ρέμα που τη διαδέχεται μια απότομη αριστερή στροφή. Κατασκευάστηκε πριν 55-60 χρόνια να περάν τα κάρα, τα ζώα, τα μικρά οχήματα. Σήμερα εδώ αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο εγώ τουλάχιστον που κατεβαίνω σε υπηρεσίες τουλάχιστον 10-15 φορές την ημέρα επάνω κάτω Αλικές Βόλο έχω αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα όταν συναντιόμαι με πούλμαν, με νταλίκες στη γέφυρα του προφήτη Λία. Και επειδή γνωρίζω το πρόβλημα αναγκάζομαι να κόψω ταχύτητα, να σταματήσω δεξιά που άλλοι αυτό δεν το γνωρίζουν. Βεβαίως, αν είχαν τρέξει εγκαίρως οι διαδικασίες για τη μελέτη του τρίτου τμήματος του περιφερειακού δρόμου του Βόλου από το ύψος της Φαρίντας μέχρι τον κόμβο της Λαρίσης, τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλο το μήκος του δρόμου από και προς τις Νέες Παγασές δεν θα είχαν τη σημερινή εκρηκτική διάσταση.